αυτό. Μόνο για αυτό που πάτησε να το πούμε και για αυτό, αισθάνεται ότι είναι μέρο τη κοινωνία. Τα επιφάνεια στο όνομα σα. Η λέξη δικαίωση είναι για τον μεγαλύτερο στόχο. Δηλαδή, δικαιωμένο, αν πα στο παρελθόν να το κατακτήσει, εκεί αισθάνεσαι ότι είναι δικαίωση. Αλλά το απαραίτητο είναι να μισεί. Όταν είσαι 10 χρόνια στις top ομάδες της Ευρώπης, μόνο εμείς και την Βαρκελόνη το καταλάβετε, έχει την προϋπόθεση για να πα και για παραπάνω. Αυτό το επιτύχαμε σήμερα σε μια νίκη, θα τη χαρακτήριζα σήμερα νίκη ψυχή. Χωρίς βασικούς παίκτες, όπως πάνω το Σλούκα εκτός, το Λέντου εκτός, το Τσαρέλι εκτός. Ήταν μια νίκη, αυτοί που μείνανε, δηλαδή μάχημοι, θα δώσαν όλα. Ήταν μια νίκη, δηλαδή, από αυτές τις ευχαριστίες περισσότερο. Εγώ δεν ευχαριστούμαστε στην νίκη στις κομπλέ, αλλά αυτή η νίκη είναι νίκη Ολυμπιακή σήμερα. Με μια ομάδα, συγγνώμη, η ΕΦΕΣ, με ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ, ένα πολύ μεγάλο προπονητή, με μεγάλους παίκτες, παίκτες που παίζανε NBA, παίκτες που θα πάνε NBA, μέσα, δηλαδή ήταν κομπλέ αυτή. Και παλεύουν και αυτοί για να προωθούν στο play-off. Μην το ξεχνάμε, παλεύουν για τέτοια θέση. Ήταν μια από τις φορολογίες της πρόσφασης. Πλέον ο Ολυμπιακός, με ρεκόρ 9-3, φτάνει δύο γνωστές στο τέλος και πάει την επόμενη εβδομάδα στην Βόστα, όπου με νίκη θα πάρει το πανέλημα, με ήττα θα γίνει τέλος. Ολυμπιακός πλέον μεταπουσίαζουν γιατί όλη την χρονιά δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ αφήρης και στην μία νίκη μας βέβαια από τον έτσι. Τι σημαίνει αυτό το σχεδόν, σημαίνει σε χαρακτήρα. Θα ξεκινήσω από την προηγούμενη αγωνιστική που χάσαμε. Εκεί δείξαμε χαρακτήρα και εκεί είχαμε φυσικές απουσίες. Και παρόλο ότι χάσαμε, δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι για μάχη σε όποιες συνθήκες για να υπάρχουν. Το ίδιο όμως η οργή είναι καλά και υγιής, πιστεύουμε ότι θα επιστρέψουν οι βασικοί παίκτες. Για τη Μόσχα θα πάμε να κάνουμε και εκεί τη μάχη και το πλεονέκτημα. Θα είστε στη Μόσχα, ο αδερφός μου θα είναι. Σήμερα εκτός από την Βουλή του Ολυμπιακού, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, βράβησε δύο ανθρώπου που ήταν στο Νίκοβιτ και στο Πεπέρο μαζί με τον Αγγελίκη. Με τον Ιφκοβιτς κατακτήσαμε το 12-15 Ευρωλίγκα, την πιο ανέλπιστη ίσως τον τρόπο που έγινε και το πρωτάθλημα. Έχει ξαναπάρει Ευρωλίγκα στον Ολυμπιακό. Είναι ζωντανή ιστορία του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται να επιστρέπει στο κρυσοτήμα και να μην την ανταπαραγεί το μάσα. Γιατί! Για σας λέω. Ευχαριστούμε πολύ. Κότσι, εδώ είναι. Είχαμε time, γίνατε με τον κότσι κατευθείαν. Πάνω με ρωτήσατε. Δεν είδαμε τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο που μας πήγε στην κορυφή της Ευρώπης. Και με το στράτο στο Λονδίνο για μένα ήταν, μπορώ να πω, το είπα κιόλας, ήταν ανεξάρτητα από το τι έκανε ο Λότ, τι έκανε ο Σπανούλης και τι έκανε όλοι οι άλλοι, για μένα ήταν ο τυχός MVP στο φαναχώρο του Λονδίνου, ο στράτος. Διάλεξε να συνεχίσει αλλιώς την καριέρα του, επαγγελματίας είναι, τον αγαπάμε, τον ανέλαβε ο Παπαπέτρο και τον ανέλαβε όπως έπρεπε και στο Λονδίνο. Τι σημαίνει για εσάς και για την ομάδα να επιστρέφουν οι παίκτες στο σετ και να καταπληκτούνται και να καταφεύγονται. Εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά. Είναι ωραίο να συνοδεύονται και από νύχες. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ ευχαριστήθηκα αυτό το comeback του Παπαπέτρου, αυτό το παιδί που ήταν τόσο άτυχο. Και σήμερα άρχισε να θυμίζει τον Παπαπέτρου που βλέπαμε στην περσινή σειρά με τη Ρεάλ, ας πούμε. Αλλά ακόμα και δεν μου αρέσει, δεν μιλάω συγκεκριμένα για παίκτες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Μάντζαρη. Ήταν σήμερα ένας συγκλονιστικός. Έπαιξε και για αυτούς που λείπανε. Εμένα με εντυπωσίασε ο Μάντζαρη. Δηλαδή, πραγματικά. Πάντως και ο Μάντζα σήμερα έδειξε μυαλό και αναζήτησε από τους υπόλοιπους παίκτες αυτά που είπε. Και ο Πρίτες, αυτό είναι η ομάδα. Να καλύπτουν τις απουσίες είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι απλό. Και αυτό που δεν σκεφτόμαστε συχνά είναι με ποιους ανταγωνιζόμαστε. Δηλαδή τα μπάτζετ που έχουν οι ομάδες που ανταγωνιζόμαστε για να πούμε, λέμε τώρα εμείς πάμε να κάνουμε διπλό στη ΤΣΣΚΑ που έχει 45 εκατομμύρια μπάτζετ και μας λείπει ο Σπανούλης, μας λείπει ο Σλούκας, αλλά λέμε πάμε διπλό να πάμε πλεονέκτημα. Και το θεωρούμε ότι είναι κάτι απλό, το συζητάμε έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Αν το καταφέρουμε είναι επίτευγμα. Αυτοί μετά, αν δεν το καταφέρουν, δεν ξέρω πού απλού.